Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Φίλες και φίλοι του Αντιφώνου, είμαστε εδώ σήμερα με έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, τον Παπαχρήστο ή Παπαπάο, όπως μου είπε να τον συστήσω. Και για να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κουβεντιάσουμε, αλλά συνθεώ κάτι θα βρούμε να πούμε, έτσι δεν είναι? Είναι γνωστός βέβαια στους πολλούς ή στους πιο πολλούς, στην πάση περιπτώσει, σε όσους ασχολούνται, με την εμπλοκή του στο γήπεδο, στην κερκίδα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Η κερκίδα είναι μάλλον το πιο δύσκολο σημείο για να βρεθεί ένας άνθρωπος. Εννοώ ότι μπορεί να φάει και ξύλο κάποια φορά, αλλά και ένας παπάς ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πώς... άκου τώρα από πού ξεκινάμε για να φτάσουμε στην κερκίδα και για να φτάσουμε σε αυτούς τους τρελούς της κερκίδας. Είμαστε στον Γέροντα Παΐσιο. Είχαμε πάει μια ομάδα θεολόγων. Μόλις τελειώναμε, οι περισσότεροι είχαμε τελειώσει. Κάποιοι ήταν στο πτυχίο, η παρέα μας τέλος πάντων. Και συζητούσαμε με τον Γέροντα Παΐσιο. Ξέρετε, όταν είναι νέοι επιστήμονες, ξέρουν τα πάντα. Οπότε όποιος τους μιλάει μαζί τους, αλίμονό του δηλαδή, ότι πρέπει να ακούει ιδέες και ιδέες που ο καθένας λέει. Οι θεολόγοι όμως ένα πράγμα παραπάνω, διότι οι θεολόγοι ξέρουν περισσότερα και από το Θεό. Δηλαδή καμιά φορά οι θεολόγοι γυρνάνε στο Θεό και του λένε αυτό δεν το ξέρεις καλά, εκείνο δεν το ξέρεις καλά, το άλλο δεν το κάνεις καλά, δεν το σκέφτεσαι καλά. Έτσι είναι οι θεολόγοι. Πήγαμε λοιπόν εκεί και γινόταν μια κουβέντα ωραία. Ο Γέροντας προσπαθούσε μεταξύ σοβαρού και αστείου να απαντήσει σε όλη την παρέα. Κάποια στιγμή εγώ είχα καθίσει πίσω έτσι μακριά, δεν πολύ φαινόμουνα, έξω εκεί στην αυλίτσα του που είχε με τα κουτσουράκια. Και εκεί λοιπόν που είπανε κάτι το οποίο μου άρεσε, γυρίζω και του λέω «Γεροντά, να πω κι εγώ κάτι». «Χριστάκη, τι θέλεις?» Λέω «Γεροντά, αυτά που συζητάτε». Και ποια ήταν η απάντηση του Γέροντα, που είναι αυτή που εκπλήρωσα και μπήκα μέσα σε αυτούς τους τρελούς. «Βρε παιδί μου», λέει, «αυτά που συζητάμε είναι σοβαρά πράγματα». Οι άλλοι βέβαια, οι φίλοι και συνάδελφοι που ήμασταν, τσίμπησαν. Γέροντα, λέει, «γιατί», λέει, «αυτός να μην ασχοληθεί με τα σοβαρά ο Χρήστος?» «Βρε παιδί μου», λέει, «σε αυτόν όλοι οι τρελοί θα πάνε και οι παλαβοί. Αυτοί δεν θέλουν τέτοια σοβαρά να ακούνε. Αυτοί θέλουν άλλα πράγματα να ακούνε. Και αυτός τα ξέρει». Περπατήσαν τα χρόνια, όντως. Διορίστηκα καθηγητής. Γύρισα από πρέσπες Φλόρινα, εποχή Αυγουστίνου Κατιώτη, Μητροπολίτου. Και Σεβαστιανού στην Κόνιτσα. Και Σεβαστιανού στην Κόνιτσα ήταν ο γεροντάς μου που με μεγάλωσε, στα πόδια του μεγάλωσα και πήρα από αυτόν πολλά και στην καρδιά μου και στην ψυχή μου, ίσως και στο λόγο μου. Και κάποια στιγμή ερχόμαστε Θεσσαλονίκη. Καθηγητής, κατευθείαν χειροτονούμε. 1999, 39 χρονών. Ήδη είχα 13 χρόνια στην εκπαίδευση. Μπαίνοντας στο γήπεδο κάποια στιγμή, διότι άμα θέλεις τώρα να σου το πω όλη την ιστορία, ήταν η εποχή που ο ΠΑΟΚ είχε αρχίσει να τρελαίνει τον κόσμο όλων λόγω Ζαγοράκη, που είχε πάρει και το Euro ως αρχηγός της Εθνικής και όλα αυτά, πρόεδρος του ΠΑΟΚ, τα παιδιά μου μικρά, όλα τα παιδιά της γειτονιάς εκεί που έμενα στην Περαία της Θεσσαλονίκης θέλανε να πηγαίνουν στο γήπεδο, «Παπά, θέλουμε και εμείς να πάμε στο γήπεδο, θέλουμε και εμείς να πάμε στο γήπεδο». Εγώ δεν είχα κάποιον να τα εμπιστευτώ και να πάω, να πάνε.
Κάποια στιγμή λέω, στενοχωρέθηκα, λέω, γιατί τα δικά μου παιδιά να μην πάνε. Είστε να πάμε μαζί. Βουά, πετάχτηκαν αυτά. Ναι, παπά, να πάμε μαζί. Πηγαίνοντας εκείνη την ημέρα, έπαιζε πάω Ολυμπιακός. Μπαίνοντας λοιπόν στην περιοχή, είναι η περίφημη οδός Γρηγορίου Λαμπράκη που έχει όλα τα φασπουτάδικα που εκεί τρώνε, πίνουνε πριν τον αγώνα όλοι οι τρελοί αυτοί. Όπως μπαίναμε, τα παιδιά μου ντυμένα με τις στολές του ΠΑΟΚ πίσω και κανένα δυο-τρεις φίλοι τους, ήταν 5-6. Ποιος είναι εγώ οδηγός? Με ένα μικρό κασκόλ εδώ στο χέρι του ΠΑΟΚ που μου είχαν δέσει. Με βλέπουν μάλλον τα παιδιά μου αρχίζουν να λένε ένα σύνθημα, γιατί σταμάτησαν την κίνηση και την κυκλοφορία του αυτοκίνητό μας, και απάντησαν αυτοί όλοι που τρώγαν και πίνανε εκεί οι νεαροί. Με βλέπουν κάποιοι ότι ξέρεις, μέσα στο αυτοκίνητο αυτό είναι ένας παπάς. Και έρχονται, μαζεύονται όλοι, 1.000-1.500 άτομα, μαζεύονται εκεί και αρχίζουν και λένε συνθήματα για μένα, ότι ήμουν παπάς. Στην αρχή αόριστα συνθήματα. Και κάποιος πετάει αυτό το περίφημο σύνθημα, γεια σου παπά, παπά και τα λοιπά, να μην το πούμε. Και έγινε τόσο γνωστό, που στη συνέχεια αγαπήθηκα, τους αγάπησα, αγαπηθήκαν. Δεν σου κρύβω όμως, Κώστα μου, ότι ο προβληματισμός μπήκε μέσα. Λέω, παπαπάω, τι θα πάω να πει, είμαι παπάς, εμένα μου αρέσει κιόλας παράδοση, η ιστορία μας, η εκκλησία μου, την αγαπάω, την λατρεύω. Λέω, πώς πέφτει αυτό πάνω μου και τι θα πει ο κόσμος. Τι όμως με έκανε να το αποδεχτώ και να το λατρέψω? Ότι αυτά τα παιδιά πάρα πολύ γρήγορα με κάνανε δικό τους άνθρωπο. Όταν λέω δικό τους, αν έρθεις μαζί μου, αν έρθει κάποιος μαζί μου στη θύρα 4 σε αγώνα, εκεί θα καταλάβει τι σημαίνει αγκαλιά στον παπά τους, να φιλήσουν το χέρι του παπά τους και να τρελαθούν μαζί μου γιατί είμαι εκεί. Και βρήκαν και αυτοί ένα παπά. Και πολλές φορές λοιπόν, όχι έναν μόνο παπά, έναν παπά που τον έκαναν κατευθείαν φίλο. Φίλος, δικό. Και ξέρουνε ότι αυτός ο παπάς τους έχει κάνει και αυτός φίλους. Άμα δεις εξομολόγηση τώρα, θα τρελαθείς. Εξομολόγηση μαζί τους. Δεν νομίζω από εμάς τους μεγάλους, τους καλούς χριστιανούς, να κάνει κανένας τέτοια εξομολόγηση. Ας μη γελιόμαστε. Τέτοιες εξομολογήσεις τις κάνουν μόνο αυτά τα παιδιά που ίσως έχουν και άγνοια κινδύνου ή άγνοια μέσα τους από το να έχουν αυτές τις πονηρές τύψεις. Να πω το λίγο, αλλά να μην πω το ολόκληρο. Ας τα αφήσω το ολόκληρο και ας πω λίγο από την αμαρτία. Αυτά τα παιδιά τα λένε όλα. Είμαστε μέσα στο γήπεδο, παίζει ο αγώνας και βλέπεις τον άλλον να έρχεται τρέχοντας μόλις με δει. Στο ημίχρονο δεν έγινε χαμός, να μ' αγκαλιάζει και στο αυτή. Παπά μου, έκανα αυτήν και αυτήν και αυτήν και αυτήν και αυτήν την αμαρτία. Τους αγκαλιάζω, τους φιλάω. Πολλές φορές δακρύζω μαζί τους και γύρω γύρω καίγεται το σύμπαν. Και αυτό το παιδί έχει την έννοια εκεί να πει την εξομολόγηση. Περπατάω εδώ Αθήνα, περπατάω Θεσσαλονίκη πιο πολύ. Περπατάω τώρα που πηγαίνω συχνά Κύπρο, ξέρεις, μέσα στα δύο τελευταία χρόνια είναι η 8η φορά τώρα που θα πάω σε 2-3 μέρες, θα πάω στην Κύπρο για να κάνω ομιλίες, κυρίως στους νέους. Και άμα δεις εκεί, οι ομιλίες αυτές έχουν πάνω από 1.000 παιδιά, 1.500 παιδιά. Τρελαίνομαι. Και επειδή η ερώτηση είναι δυνατή πολλές φορές, άραγε Παπαχρήστο, αυτά τα παιδιά που θα εξομολογηθούν μία φορά ξανάρχονται στο ναό? Όχι μόνο έρχονται,
ήρθαν στους επιτάφιους, σήκωσαν επιτάφιους, σήκωσαν σταυρωμένους, έρχονται, κοινωνάνε, έρχονται ξανά, εξομολογούνται, με βρίσκουν έξω, παπά μου να εξομολογηθώ, πότε να εξομολογηθώ. Στην Αριστοτέλου, στην Τσιμισκή, στο περπάτημα, όπου με φρούνε. Και λέω, ρε Κώστα, τώρα εγώ, ο χαζός, ο Παπαχρίστος. Και σου έρχεται ο άλλος, σου έρχεται, για να εξομολογηθεί. Και σου λέει στην αρχή τα χαζά, εντάξει, τσακώθηκα με κάποιον, έβρισα κάποιον. Λέω τώρα σιγά εσύ μην έκανες τώρα μία ώρα δρόμο από εκεί που ήρθες, για να μου πεις αυτές τις αμαρτίες. Αφού δεν λέει, το χτυπάω στην πλάτη και του λέω, έλα, πες μωρή και την άλλη την αμαρτία, άντε να τη διαβάσουμε, να την πάρει ο Θεούλης και να τη σβήσει. Παπά κατάλαβες, έχω και μια άλλη αμαρτία. Του λέω τώρα, άντε, πες την άλλη. Και αρχίζει τώρα, εδώ είναι τώρα το παιχνίδι του διαβόλου, να μην την πει. Ναι, αλλά παπά, δεν έφταιγα εγώ. Βρε, πες την αμαρτία, λέω μια λέξη τώρα αυτό. Όχι, δεν έφταιγα εγώ. Δεν έφταιγα εγώ, δεν έφταιγα εγώ, δεν έφταιγα εγώ. Τελικά δεν μου είπε. Του λέω, ποιος έφταιγε? Η κουμπάρα, ρε παπά. Πες την αμορέ, την αμορέ. Όχι, δεν την είπε, δεν παραδέχτηκε. Λέω, τώρα κάτσε να σε κάνω, λέω, λίγο κόλπο. Γιατί πρέπει να φύγεις με την αμαρτία. Του λέω, να την πήγαινε στο καλό. Δεν σε διαβάζω. Γιατί παπά δεν με διαβάσεις? Αφού δεν έχεις κάνει καμιά αμαρτία, λέω. Και φέρε την κουπάρα να τη διαβάσω για να συγχωρηθεί η αμαρτία της. Αυτά λοιπόν τα παιδιά που έρχονται ατελείωτα, τώρα είμαι σε μια καινούργια ενορία, μικρό χωριό, για να μπορώ να λείπω και να πηγαίνω για ομιλίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και όχι μόνο. Και όσες μέρες είμαι εκεί και όσες ώρες είμαι εκεί, δεν σταματάνε τα παιδιά αυτά να έρχονται για εξομολόγηση. Δεν ξέρετε ποιο είναι το πιο τρελό, μου λένε οι γονείς, και χτες που ήμουν εδώ εκεί στον Άγιο Ανδρέα με τον πατέρα Ιγνάτιο στην ομιλία. Όσοι γονείς ήρθαν, τι μου είπανε? Έχεις χαιρετίσματα από το γιο μας που σπουδάζει στην Κρήτη, στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη και χάρηκε πολύ που θα έρθω εδώ και μου είπε να πεις χαιρετίσματα στον Παπαχρίστο. Δηλαδή πόσο ωραίο είναι παιδιά 15χρονα, 20χρονα, 25χρονα, 30χρονα να έχουν μια αναφορά στο χαζό τον Παπαχρίστο, τον Παπαπάο. Ναι ρε εσείς, δεν είμαι λογικός παπά. Δεν είμαι καθώς πρέπει παπάς. Αφήστε με όμως να είμαι παπάς για αυτά τα παιδιά που έτσι το θέλουν τον παπά τους. Τρελό μαζί τους. Και κατά δύο φορές που δεν πήγα στη θύρα 4 μαζί τους, γιατί πάντα εκεί πάω και εκεί έχω διαρκείας και όλα αυτά, και πήγα στα επίσημα γιατί με κάλεσαν από εκεί και μου δώσαν το εστίριο για να πάω στα επίσημα. Όταν με βρήκαν μετά έξω τι μου είπαν? Παπά, μην ξαναπάς εκεί, γιατί θα σε χαλάσουν αυτοί. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι εδώ που τα λέμε τώρα. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο παράξενα. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι πώς επικοινωνεί αυτό που λέμε εκκλησία, που καμιά φορά, εντάξει, έχει ένα λόγο που η παράδοση που έλεγες πριν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά καμιά φορά όλο αυτό το πράγμα ακούγεται λίγο... Κοίταξε, πώς επικοινωνεί με τους νέους ανθρώπους? Αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία. Η Εκκλησία και ο Χριστός την επικοινωνία με τους νέους την έχει. Την έχει. Οι νέοι ξέρουν ότι υπάρχει ο Χριστός. Πολλά παιδιά επικοινωνούν έτσι κι αλλιώς και νηστεύουν και κάνουν. Όχι κατά ανάγκη θρησκευόμενων οικογένειων. Όχι, επικοινωνούν, ξέρουν ότι υπάρχει η Παναγία, ξέρουν ότι υπάρχει ο Χριστός. Κάνουν το σταυρό τους, επικαλούνται, ζορίζονται, ψάχνουν, δακρύζουν, κλαίνε με στην εικόνα της Παναγιάς. Τι τους λείπει όμως? Να κατανοήσουμε στα παιδιά μας ότι ζουν σε μια εποχή δύσκολη από πλευράς ηθικής, πνευματικής ζωής και οτιδήποτε.
Και επειδή τι δεν δύσκολη, έχει. Δύσκολη εξαιτία μα. Εξαιτία του παλαιότερου. Φτιάξαμε, βεβαίω. Τώρα, ξέρει τι είναι αυτό το οποίο μου αρέσει. Όταν πήγαν τα παιδιά στο Χριστό, Χριστό και κάναν φασαρία και δεν αφήναν του μεγάλου να ακούσουν. Οι μαθητές. Και θέλανε να τα διώξουν και οι μαθητές και οι υπόλοιποι. Πάρτα και διώξτε από εδώ. Ο Χριστός έσκυψε, τα πήρε αγκαλιά και τι είπε. Πρέπει να γίνετε σαν τα παιδιά για να δείτε τη βασιλεία των ουρανών. Ποια παιδιά, αυτά που τους κάνω φασαρία. Και το πιο ωραίο, για να απαντήσουμε απέναντι στην ηθική και στην ανηθικότητα της εποχής, της όποιας εποχής. Μην νομίζετε, μωρέ, ότι υπήρχε ανηθικότητα μόνον υπάρχει στις μέρες μας. Ανηθικότητα στις μέρες μας δεν υπάρχει μόνον. Τώρα, πάντα πάλευε ο άνθρωπος με την αμαρτία, με τα πάθη του, τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του. Και όταν πήγαν, λέει το Χριστό, όταν πήγαν το Χριστό σε ένα σπίτι και έτρωγε, πόσο μ' αρέσει αυτή η φράση, αυτό το γεγονός, αυτή η στιγμή. Και έτρωγε εκεί και φαίνεται ότι αυτούς με τους οποίους έτρωγε ήταν οι αμαρτωλοί της περιοχής, οι παραπεταμένοι, κάλεσαν, λέει, τους μαθητές, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και τους είπαν για ελάτε εδώ τώρα να εξηγηθούμε. Και ποια φράση ρώτησαν και είπαν, ουκ εσχύνεται ο διδάσκαλος ημών, δεν τρέπεται λέει ο δικός σας δάσκαλος, εστίν και πίνιν με τα αμαρτωλών και τελωνών και προυνών. Ποια ήταν όμως η μαγιά και το μεγαλείο αυτού του διδασκάλου, ότι δεν τρέπονταν. Και όταν του πήγαν την πόρνη και του είπαν δάσκαλε, για έγραπτε εν τον νόμο ημών, ότι όποιος πορνεύει, τον ηθοβολούμε. Περιμένοντας τι θα κάνει ο Χριστός. Θα τη σκοτώσει, θα τον κατηγορούσαν για ασπλαχνία. Θα την γλιτώσει, θα την κατηγορούσαν για την παράβαση του νόμου που είχαν φτιάξει. Και αυτός τι έκανε. Ωραία. Ο αναμάρτητος, πρώτος των λίθων βαλέτων. Άραγε, υπάρχει αναμάρτητος, όχι. Θέλουμε να πιστεύουμε και πιστεύει η Εκκλησία μας ότι αναμάρτητη ήταν η Παναγία μας. Και οι άγγελοι που δεν φοράνε σάρκα, αυτή είναι αναμάρτητη. Ναι, αλλά και εκεί όμως και ας μην έχουν σάρκα. Οι άλλοι άγγελοι που πήγαν από την άλλη μεριά και μαύρισαν την ψυχή τους και την καρδιά τους πλέον και δεν είναι του Θεού αλλά του διαβόλου, αυτοί αμάρτησαν με τον εγωισμό τους. Να γίνουν ίσα και όμοια με τον Θεό. Ο Χριστός λοιπόν όχι μόνο δεν διώχνει τον αμαρτωλό, αλλά έφτιαξε την εκκλησία του γιατί σαν το καλύτερο νοσοκομείο να γιατρεύει τον αμαρτωλό. Γι' αυτό και στις μέρες μας που έχουμε δήθεν κάτι καινούργιες λέει αμαρτίες, πάντα υπήρχαν και αυτές, που είναι με τους ομοφιλόφιλους και τη φασαρία όλοι και τα λοιπά. Ο ομοφιλόφιλος έχει και αυτός θέση στην εκκλησία. Για να θεραπευτεί και αυτός από τα κομμάτια εκείνα που είναι αμαρτία. Αλλά δεν είναι για να τον πετάξουμε έξω. Όχι, δεν πετυχαίνεται από την εκκλησία κανένας έξω. Χώρο έχουν όλοι. Ο άνθρωπος, ο αμαρτωλότερος, έχει και αυτός το χώρο του. Και στην καρδιά του Θεού και στην επιθυμία του Θεού που τον θέλει κοντά του, και στην θέση της Εκκλησίας. Η αμαρτία όμως είναι έργο του διαβόλου. Και έτσι πρέπει να τη βλέπει η Εκκλησία. Ναι, η αμαρτία, όχι ο αμαρτωλός. Ο άσωτος ας πούμε, ο άσωτος, έγινε όχι μόνο αποδεκτός από τον πατέρα του. Τι ωραία τα έλεγε ο καιρό Παΐσος. Και έτρεξε λέει, κι ας ήταν παππούς ο πατέρας. Και επέπεσε επί των τράχυλων αυτού ποιου νου, του πλέον αμαρτωλού. Και κατεφίλησε αυτό. Και μετά πλύνεται τον
ντύστε τον την καλύτερη στολή, βάλτε το δαχτυλίδι στο χέρι ότι ξανά είναι παιδί μου. Αυτό σήμαινε το δαχτυλίδι εκείνης της εποχής στο αγόρι, ήταν το δαχτυλίδι που σφράγιζε, ξεχωριστό από όλα τα άλλα δαχτυλίδια, γιατί με το χέρι φτιαγμένο. Και μετά βεβαίως το καλύτερο. Και θύσαντες των μόσχων των συτευτών και φαγόντες εφρανθόμε. Δηλαδή θυσιάστε το καλύτερο μοσχάρι, που βέβαια εδώ μόσχος είναι η Θεία Κοινωνία. Και φαγόντες τι, εφρανθόμε. Τι ωραία. Άρα λοιπόν το θέμα είναι, ας πούμε, λυμένο κατά κάποιο τρόπο, τη σχέση της Εκκλησίας με τους νέους. Εγώ το λέω από την πλευρά των νέων ανθρώπων, οι οποίοι διστάζουν πολλές φορές. Καλά κάνουνε. Όταν, ναι. Όχι. Ή έχουνε ζόρι, όπως λέμε. Έχουνε ζόρι με τα εκκλησιαστικά. Όταν τους δίνουμε ένα Θεό που δεν είναι ο Θεός, ναι. Καλά κάνουν. Τι θα πάρουν ένα Θεό που είναι έτοιμος να τους τιμωρήσει, ένα Θεό που είναι εκεί να τους πυροβολήσει. Άμα πάμε στο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, το υπερπερίφημο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εκείνο το μεγάλο πρώτο Ευαγγέλιο, το οποίο είναι ατελείωτο Ευαγγέλιο, αλλά και ατελείωτο σε νοήματα φοβερά για κάθε εποχή, εκεί θα δούμε τι. Την άπειρη αγάπη του Χριστού. Μιλάει. Ποια στιγμή βλέπει να έρχονται αυτοί που θα τον συλλάβουν, βλέπει ότι έρχεται το μαρτύριό του, έρχεται το μαρτύριό του, έρχεται. Και όμως τι νοιάζεται ο Χριστός. Εντολή καινή δίδομη μη σας δίνω, λέει, εντολή καινούρια. Ή να αγαπάτε αλλήλους. Όχι να αγαπάτε τους δικούς σας μόνο, αλλά να αγαπάτε τους πάντες. Και εν τούτο, πώς να αγαπάτε, δέστε μέτρο. Παίρνει μεζούρα και δίνει μέτρο. Ποιο μέτρο αγάπης, το άπειρο όμως. Όχι μέτρο που αρχίζει κάπου και τελειώνει. Πώς λέει να αγαπάτε. Καθώς εγώ αγάπησα ημάς. Όπως σας έχω αγαπήσει εγώ, εσάς όλους, έτσι οφείλετε να αγαπάτε κι εσείς όλους τους υπόλοιπους. Και ποιος μπορεί να πει ότι έφτασε στην αγάπη του Χριστού, έτσι, τόσο μεγάλη. Και εν τούτο λέει γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, ότι είστε δικοί μου μαθητές. Τι παλεύουμε σήμερα, κυρίως κάτι ζηλωτές, πω Θεέ μου, που είναι έτοιμοι να σφάξουν και να σκοτώσουν τους άπιστους και τους άθεους. Λες και ο Χριστός έχει εχθρούς. Μιλάνε σήμερα όχι άθεοι, όχι άπιστοι. Ρε, και αυτούς τους αγαπάει ο Θεός. Και αυτοί μπορεί να είναι εκεί στην πόρτα έτοιμοι να μπουν. Εμείς αντί να τους τραβήξουμε, τους διώχνουμε. Εν τούτο γνώσονται, λέει, ότι είστε δικοί μου μαθητές, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Αν αγαπάτε. Και δεν ξεχωρίζει ποιους. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός πάνω από το Σταυρό τι έκανε. Αυτούς που τον σταύρωσαν, τι είπε. Άφησε αυτής, Πάτερα, συγχώρεσέ τους. Τώρα παρακάτω τι λέει για την αγάπη. Εάν λέει, εάν κάποιος με αγαπάει, θα τηρήσει τον λόγο μου και ο πατήρι θα τον αγαπήσει αυτόν. Και τι θα κάνουμε, λέει, με τον πατέρα. Δέστε τώρα, είμαστε ανθρωπάκια. Γη είναι κιόλας. Πυλού ανθρωπάκια, χώματος. Και θα έρθουμε, λέει, ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσουμε. Θα φτιάξουμε, λέει, κατοικία πού, στον κάθε έναν. Στον κάθε έναν τούτος εδώ ο Χριστός θα έρθει, όχι μόνος του, θα φέρει και τον πατέρα του μαζί. Και μονήν παραυτοποιήσουμε. Και παρακάτω μιλάει για την ειρήνη. Σας αφήνω, λέει, ειρήνη. Ποια ειρήνη όμως πάλι, ποιο μέτρο, ποια άπειρη ειρήνη. Ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Τη δικιά μου, λέει, ειρήνη ο Χριστός, αυτήν που έχω, ποια στιγμή την έχει την ειρήνη. Τη στιγμή που βλέπει να έρχεται το μαρτύριο. Αυτήν, λέει, την ειρήνη σας δίνω. Και μείνατε εν τη αγάπη τη εμείς σας παρακαλώ, λέει ο Χριστός. Μείνετε στην αγάπη μου, μείνετε και αγαπάτε. Και καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς.
όσο με έχει αγαπήσει ο πατέρας εμένα, λέει ο Χριστός, πόσο θα τον έχει αγαπήσει, άρα. Μονογενής του Γιώργος ήταν Θεός και Θεός, Θεοί μες στην Αγία Τριάδα. Αυτήν την αγάπη λοιπόν θέλει να έχουμε κι εμείς. Αυτήν τη χαρά, αυτήν την ομορφιά. Και παρακάτω μία φράση, στο ίδιο Ευαγγέλιο. Εμείς λέει εσείς και όλοι οι χριστιανοί φίλοι μου είστε. Είστε φιλαράκια. Δεν μας λέει δούλους, δεν μας θέλει υποτακτικούς όπως όλες οι θρησκείες οι ανθρώπινες και τα συστήματα και οι κυβερνήσεις και οι πάντες. Είναι λέει υποτακτικοί μας του κράτους. Είναι λαός. Όχι, δεν είμαστε ούτε λαός, ούτε υποτακτικοί, ούτε δούλοι. Τι είμαστε? Φίλοι του Χριστού. Φίλοι του Χριστού. Και παρακάτω την χαρά την εμήν, αυτήν τη χαρά λέει που σας δίνω εγώ, ουδείς αέρια φημών. Δεν μπορεί να την πάρει κανένα. Αυτός είναι ο Θεός. Πάμε τώρα να τον δώσουμε στα παιδιά μας. Όχι, όχι. Αυτόν τον Θεό να δώσουμε στα παιδιά μας όμως. Αυτόν που πονάει και τον τελευταίο άνθρωπο πάνω στη γη. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα με τη χαρά. Ναι. Πολλοί από εμάς που πάμε στην εκκλησία έχουμε μια μούρη σαν να μας έχουν, πώς το λένε, να μας έχει φάει το γαϊδούρι το σανό, έτσι που λένε στα Μα είναι αλήθεια. Ξέρεις τι μου λέει και ο κύριο Παΐσιος. Όταν το ρωτούσα, του έλεγα. Οπότε πώς να πλησιάσει ο άλλος, λέει αυτός είναι. Γέροντα, όταν του έλεγα, άκου τώρα τι ωραία τάκα μου δίνεις. Κωστάκι μου δίνεις ωραία τάκα τώρα. Γέροντα, τι να λέω στον κόσμο. Κηρύγματα, διδασκαλίες, τα παιδιά του σχολείου. Αχ, βρε παιδάκι μου, ποιος ακούει λόγια. Τίποτα να μην τους λες. Και τι να κάνω τότε, Γέροντα, και άκου τι μου είπε. Ό,τι μπορείς να πετύχεις με ένα χαμόγελο, με ένα χάρι, με μια αγκαλιά, δεν μπορείς να το πετύχεις με όλα τα κηρύγματα του κόσμου. Πάμε ρε να αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας. Πάμε να αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας. Πάμε να τα αγκαλιάσουμε και θα δείτε τι θα γίνει. Σεισμός θα γίνει αν τους δείξουμε το Θεό που αγκαλιάζει, που αγκαλιάζει, που χαίρεται για τον καθένα, που θέλει λέει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε, τι ωραία φράση αυτή, ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και την ίδια στιγμή ακριβώς δίπλα ποια φράση μπαίνει, ως τις θέλει, η ελευθερία και η αγάπη του Θεού, παλεύουν. Τι είναι αυτό λέει που δεν μπορεί να αλλάξει ο Θεός τον άνθρωπο. Την επιθυμία του. Τα θέλω του. Άστο να λέει. Μα πάει στον κρεμό. Θα το καταλάβει. Ποιος είδε το Θεό κανένας να τον δέρνει. Όχι. Τι περιμένει. Να αγκαλιάσει. Την πιο αμαρτωλή του πήγανε την πόρνη και δεν τη λιθοβόλησε. Την αγάπησε. Και έχει μια άλλη ιστορία που τη βρήκα στα βιβλία τα παλιά. Σε ένα ασκητήριο λέει έξω από μια κομμόπολη ζούσε ένας ασκητής. Καλός ασκητής, πάλευε. Κάποια στιγμή όμως πήγε ο κόσμος. Παρασύρθηκε από μια γυναίκα και είχαν σχέσεις. Πω από όταν το έμαθε το χωριό, να φύγει ο βρωμιάρης, ο τέτοιος, ο πάντα. Ο αμαρτωλός πήγα στο δεσπότη, άρχισε να φωνάζουν, να φύγει, να φύγει, να φύγει. Ο δεσπότης όμως, άγιος άνθρωπος, πολύ αγάπη. Λέει, θα έρθω, θα τους πιάσουμε από αυτό φόρο και θα τους τιμωρήσω εγώ. Ωραία. Χάρηκαν οι κάτοικοι. Ήρθε ο δεσπότης. Κρύφτηκε σε ένα σπίτι. Από εκεί που περνούσε αυτή. Και μόλις την είδανε, χοροπήδησαν μέσα τη σπίτι. Νάτε, 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 πάει πάνω. Και λέει, περιμένετε πρώτα να πάει. Να πάει. Άμα την πιάσουμε, λέει, έξω από το αυτό, τι κάνουμε από το φόρο. Επ' αυτό φόρο πλέον. Πάει λοιπόν, την αφήνουν, φτάνει. Και
φτιάξανε την συνοδεία. Μπροστά όμως ο Δεσπότης λέει, εγώ πρώτος. Ο Δεσπότης όμως φώναζε δυνατά. Ερχόμαστε, γέροντα, του λέγανε οι θεούσες, θα μας ακούσει. Όντως άκουσε ο καημένος, βγαίνει στο παράθυρο. Τώρα λέει ο Δεσπότης, ψάχνει να την κρύψει, πού να την κρύψει. Έρχονταν στην είσοδο από το ασκητήριο, υπήρχε ένα μεγάλο πιθάρι, αυτό που βάζαν τα γεννήματα, τα λάδια και τα αυτά. Λέει, πες μέσα, σκεπάζει, θεέ μου, ήθαμε. Μπαίνει ο Δεσπότης, την αγιοσύνη του, από τα χαρίσματά του, κατάλαβε. Και κάθεται πάνω στο πιθάρι. Ψάξτε, λέει. Ψάχνω. Τίποτα. Ζητήστε, λέει, συγχώρεση. Προσευχηθείτε, λέει, για τις ψυχές σας και τις ψυχές του γέροντα και πάτε στο καλό. Και μετά σηκώνει το καπάκι. Άντε, λέει, παιδιά, μην ξαναμαρτήσετε. Πήγαινε και εσύ, κορίτσι μου, στο καλό και εσύ, γέροντα, του λέει, κάνε μετάνοια. Αγίασαν και οι δυο. Τι νομίζετε? Λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρύς. Το λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτό. Εσύ βλέπεις, λέει, την αμαρτία σήμερα του τάδε, βλέπεις την αμαρτία, λέει. Τι δεν βλέπεις όμως, λέει, τα δάκρυα που θα έχεις το βράδυ. Τα βλέπεις τα δάκρυα? Όχι, δεν τα βλέπεις τα δάκρυα. Αυτά είναι που σώζουν τον άνθρωπο. Ξέρεις πόσα παιδιά δακρύζουν. Εγώ τα έβλεπα στο σχολείο που κάναμε μάθημα. Τα μισά παιδιά κάθε φορά βγαίνανε στο διάλειμμα δακρυσμένα και τα κορόιδευαν τα άλλα. Τον παπά είχατε, γι' αυτό δακρύσατε. Γιατί τους έλεγα ιστορίες. Από Άγιον Όρος, από Αγίους, παλιούς, καινούργιες ιστορίες. Πόσες ιστορίες υπάρχουν από τους καινούργιους Αγίους. Πόση αγάπη είχαν αυτοί οι Άγιοι. Πόση ταπείνωση είχαν. Και πώς αυτοί οι Άγιοι σύγχρονοι ζούσαν το Χριστό σε αυτήν την εποχή. Που λέμε εμείς ότι έχει χαλάσει. Και όμως αγίασαν. Αγίασαν. Και ας ήταν η εποχή δύσκολη. Και ας ήταν η εποχή που εμείς νομίσαμε και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει χάρη. Η Εκκλησία πάντα θα σώζει. Οι άνθρωποι θα τα μπερδεύουμε. Και πολλές. Ποια εποχή δεν είναι δύσκολη? Εμείς, να πω και κάτι που στην εποχή μας έχει τρελάνει όλους και εμένα με τρελαίνει πιο πολύ. Όλοι πιστεύουν ότι φτάσαμε στα έσχατα. Ήρθαν τα έσχατα, ήρθε ο Αντίχριστος, ξέρουμε ποιος είναι. Τώρα πώς το ξέρουν, την έχω την απορία. Και εμένα δεν μου το λέει και κανένας ποιος είναι, να το δω. Όχι, εμείς ξέρουμε, λέει, πάτε. Και μέσα στο διαδίκτυο βγαίνουν κάτι καλογεράκι από το Άγιον Όρος, 25χρονα κτλ. Ξέρουμε, λέει, Αντίχριστε, ποιος είσαι και που μένεις και που είσαι. Και διαβάζοντας τα βιβλία, ποια γραφή, που δεν μπορεί να αλλάξει κανένας μας την αλλάξει τη γραφή, τι λέει εκεί, ότι στους Θεσσαλονικείς, όταν, λέει, πήγε ο Παύλος και μίλησε, οι Θεσσαλονικείς τι έκαναν κατευθείαν? Πίστεψαν ότι θα ξανάρθει ο Χριστός τότε. Αμέσως. Ναι. Πίστεψαν αυτοί και θα έρθει. Οι Θεσσαλονικείς είναι λίγο λουσιώδης. Είμαστε πολλοί, δεν είναι λίγο. Τώρα μην μας το λέτε εσείς αντιμέοι, γιατί θα αγρίαψουμε λίγο. Και τι κάναν? Πήγαν, λέει, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, φτιάξαν αντίσκηνα, αράξαν εκεί και περιμέναν να έρθει ο Χριστός και να τον δουν και όλα στα θεία τη θάλασσα. Να τους κάνει τη χάρη. Να περπατήσει και πάνω στα κύματα, οπότε να πούνε αυτός είναι ο Χριστός. Από τότε όμως πέρασαν 2.000 χρόνια και κάτι. Ο Χριστός δεν ήρθε. Το πότε θα έρθει ο Χριστός είναι δικιά του δουλειά. Και μάλιστα πάλι στη γραφή τι λέει. Όταν ο Χριστός έλεγε κάτι για τα έσχατα, εκεί για την Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να σας μαζέψω και δεν ήθελα. Λύσατε και θα έρθει η ώρα που δεν θα μείνει λίθος επί λίθων, πέτρα πάνω στην πέτρα και οι έγκυες θα πάθουν αυτά και αυτά. Προφητεύει. Κατευθείαν οι μαθητές, και αυτό θα κάναμε όλοι,
Τι το ρωτήσαν και πότε θα γίνουν αυτά. Θέλουμε χρόνο, θέλουμε ημερομηνία, θέλουμε ακριβώς. Τι είπε ο Χριστός, που είναι φοβερός λόγος. Και μάλιστα μας πέδεψε τους θεολόγους, γιατί το είπε αυτό και το είπε έτσι. Του γνώνε χρόνους ή καιρούς, δηλαδή ποια χρονιά θα γίνει. Και ποιον καιρό θα γίνει, δηλαδή αν θα είναι άνοιξη, φθινόπωρο, καλοκαίρι ή χειμώνας. Δεν είναι, λέει, ούτε δικό σας, ούτε δικό μου, λέει ο Χριστός. Αλλά, του πέμψαν τόσο μου πατρός. Αυτός, λέει, ο πατέρας από εκεί πάνω, θα μιλήσει και θα βάλει το πότε θα γίνει. Τώρα όλα τα άλλα που μου γεμίσαμε το ίντερνετ και το φυσκάραμε με 5, 10, 20, 25 χιλιάδες προφητείες του Γέρο Παΐσιου. 5, 10, 20, δεν ξέρω σε ποιον βάλαν περισσότερες ή λιγότερες στο Γέρο Ευθύμιο. Τον πατέρα Πορφύριο και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτό είναι ενός άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά είναι άλλο Ευαγγέλιο. Το προφητικό κατεξοχήν βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Η Εκκλησία τι έκανε μέσα στα 2000 χρόνια. Το άφησε στην άκρη. Το άφησε στην άκρη. Σε καμιά ακολουθία, ενώ όλα τα άλλα τα βιβλία χρησιμοποιούνται στις ακολουθίες, κομμάτια, Ευαγγέλια, Απόστολοι, Πράξεις των Αποστόλων, Επιστολές των Αποστόλων, Παλαιά Διαθήκη που διαβάζουμε στους Αγίους τα αναγνώσματα, όλα τα χρησιμοποιείς. Το μόνο βιβλίο που δεν έβαλε τίποτα ήταν η Αποκάλυψη. Τα άφησε στην άκρη. Όταν θα γίνουν αυτά, θα γίνουν πώς θα γίνουν, εκείνος ξέρει. Και οπωσδήποτε αυτά δεν είναι όπλο να το κουπανάμε στα κεφάλια των ανθρώπων. Θέλω να πω να φοβίζουμε τον κόσμο. Βεβαίως, μα δεν είναι ο φόβος. Τι λέει εκεί, πω, η Καινή Διαθήκη. Είμαστε της αγάπης ή του φόβου. Η αγάπη λέει έξω βγάζει τον φόβο. τι ωραία, μ' αρέσει αυτή η φράση. Η αγάπη έξω βάζει, τον βάζει απόξω το φόβο. Αυτός που με αγαπάει, λέει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και τι διαβάσαμε προηγουμένως. Τι χαρά, την ειρήνη. Ή να έχωσι τη χαρά την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής. Πολλές φορές, ξέρετε τι παθαίνουμε, σχεδόν όλα τα σπίτια των θρησκευόμενων. Πάει η μάνα να κοινωνήσει, η γιαγιά να κοινωνήσει, ο παπάς να κοινωνήσει, ο παππούς, οποιοσδήποτε να κοινωνήσουν στην εκκλησία. Και γυρνά στο σπίτι και περιλαβαίνουν στις φωνές τους υπόλοιπους και δεν καταλαβαίνουν γιατί. Και τι λένε οι υπόλοιποι. Ντροπή σου ρε μάνα, κοινώνησες κιόλας. Δεν μπορεί να είναι κήρυγμα Θεού αυτό. Δεν μπορεί να είναι κήρυγμα για το Θεό μας. Δεν μπορεί να είναι κήρυγμα για το διάβολο. Ο διάβολος μας θέλει έτσι. Και τι έλεγε ο Γέρο Παΐσιος. Όταν το ρωτούσαν οι γονείς, το ρωτούσαμε τι να λέμε στα παιδιά μας. Τι έλεγε. Στα παιδιά σας θα λέτε λίγα για το Θεό και στο Θεό πολλά για τα παιδιά σας. Yeah. Ποιος προσεύχεται για τα παιδιά του σήμερα. Αλήθεια, κάνουμε προσευχή. Βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση να γίνονται καταστροφές, να γίνονται πόλεμοι, να γίνονται βιασμοί, να γίνονται φόνοι. Γονατίζουμε, μωρέ. Ή απλώς καθόμαστε στην τηλεόραση και τα απολαμβάνουμε. Και μάλιστα με χερικακία ότι εμείς δεν είμαστε έτσι. Και θα γίνουμε κι εμείς έτσι γιατί τα σκοτεινά κέντρα. Αυτό το τα σκοτεινά κέντρα εμένα με τρελαίνει. Γιατί. Δεν θέλει σκοτεινά κέντρα να χαθεί η πίστη και η πατρίδα. Γιατί άμα τη χάσουμε από την καρδιά μας και την ψυχή μας και από το μυαλό μας την πίστη και την πατρίδα, έχει χαθεί. Τούρκους είχαμε 400 χρόνια, εσείς εδώ οι Νότιοι, 500 εμείς πάνω. Εμείς τα είχαμε άλλα 100 χρόνια. Τούρκους έχουν μέσα στην Τουρκιά. Ξέρετε πόσοι είναι οι κρυπτοχριστιανοί που είναι μέσα στην Τουρκιά. Αμέτρητοι. Και υπάρχει πείραμα γι' αυτό. Τώρα ξέρω ότι γελάσατε όλοι. Ανοίξτε το ίντερνετ και πατήστε. Άγιος Γεώργιος Κουδουνάς,
εικόνες. Και θα δείτε πόσες χιλιάδες Τούρκοι πάνε κάθε χρόνο στη μνήμη του και προσκυνάνε την εικόνα του Αγίου Γεώργη. Το ζω αυτό. Πάω συχνά και λειτουργώ εκείνη την ημέρα και στο μικρό το πανηγυράκι που είναι στις 27 του Σεπτέμβρη, Παναγία Ημερτιδιώτισσα, και μου λέει ο γέροντας, σε αυτό το πανηγύρι έρχονται λίγοι Παπα Χρήστο. Πόσοι, του λέω, είναι λίγοι γέροντα? Και δίνει η τουρκική αστυνομία πόσοι. Λέει καμιά 70.000. Του λέω, είναι λίγοι αυτοί. Α, λέει, μπροστά σε αυτούς που έρχονται στον Αγιώργη για 2-3 μέρες, πόσοι έρχονται τότε? Του λέω, 300-400.000. Χιλιάδες. Και έχω πάει και έχω ζήσει πράγματα εκεί που δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι παρόν ο Χριστός. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και μάλιστα, επειδή έχω και εγώ μια μικρή εμπειρία, και μάλιστα η πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Νέα παιδιά. Γιατί, απόλυτα νέοι. Γιατί στον Αγιώργιο τον Κουδουνά είναι και, ας πούμε, μια περπατάς κιόλας μόδα, εν πάση περιπτώσει, ένα έθιμο να πηγαίνουν τα νέα ζευγάρια. Για να, ναι, και κάνουν για τάματα. Να εμποδοθούν. Κάνουν και τάματα. Κάνουν τάματα. Ναι, ναι. Και έζησα να σας πω τώρα δύο γεγονότα, δύο-τρία γεγονότα σύντομα. Πρώτον, βλέπεις εκεί πως πάνε και κουπανάνε την κεφάλα τους με τις μετάνοιες που κάνουν στα μάρμαρα μπροστά από τον Άγιο και φυλάνε την εικόνα του Αγίου και της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Εκεί έχουν λιώσει τα μάρμαρα από τον λαό, ποιον, τον τουρκικό. Μη με ρωτήσετε τώρα αν είναι το χριστιανοί μουσουλμάνοι, δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει. Και μάλιστα εκεί να πω τώρα και ένα άλλο που δεν το έχω πει πουθενά αυτό. Όπως πάμε να κατεβούμε, εκεί δεν αφήνουν αυτοκίνητα και τέτοια, μόνο παϊτών πάνε. Ή με τα πόδια ή με παϊτών. Αυτοκίνητα είναι μόνο τα κρατικά της αστυνομίας, της αστυνομίας και τέτοια. Ναι, ναι. Δεν έχει. Μα σταματάει ένα, εγώ με τα ράσα, και κατεβαίνουμε, σταματάει ένα περιπολικό της αστυνομίας και λέει, είσαι άπτες στα ελληνικά ο νεαρός, περνάμε σε παπά. Ωραία, λέω, τι ήταν. Μας πιάσανε. Παιδί με πάω. Σκέφτηκα κι αυτό. λέω, έκανα τίποτα. Όχι ρε, πες μέσα να σε πάω κάτω στο λιμάνι. Ελέγχω και την παρέα όμως. Και λέει, και την παρέα, βάλτε να μέσα. 9 εμείς και ένας αυτός 10 σε ένα τσιπάκι, και ένα τα παλιότερα τετράγωνα τσιπάκια που ήταν, χωθήκαμε μέσα. Σε όλο τον δρόμο μας έλεγε ιστορίες με τον Άγιο. Πώς πήγε, πώς και αυτός έζησε ένα θαύμα και ένα αυτό, ιστορίες. Μας αφήνει κάτω, ψάχνω εγώ κάτω να βρω αυτόν που είχα βρει την άλλη φορά, τον Ηλία. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί, δεν τον βρίσκω. Αρχίζουν τα παιδιά μου να με κοροϊδεύουν, μπαμπά το Αλσχάιμερ φταίει. Εκεί που το είχα ταξινομήσει ότι σε αυτό το σημείο είναι, δεν υπήρχε. Και όπως είμαι εκεί και κοιτάω, έρχεται ένας κύριος πίσω στα αυτή μου και μου λέει, τον Ηλία ψάχνεις? Σας λέω αλήθεια, δεν έκανα καμία κίνηση να δω ποιος είναι. Απλά πάγω στο αίμα μου. Τι λέω τώρα, λέω ή δεν λέω? Δεν λέω. Αυτός μου λέει, εκεί στο δρομάκι μέσα, τρίτος δρόμος, τρίτο μαγαζί, είναι εκεί. Φτιάχνει ένα καινούργιο κεφτεδάδικο. Έφυγε από εδώ μπροστά. Πηγαίνω, τρελάθηκε, μας εγκάλιασε, μας έκανε. Δεν είχε κεφτέδες να φάμε και το φτιάχνε. Αλλά τι μου είπε όμως? Για εδώ λίγο τώρα, για εδώ να δούμε. Μου λέει, θα πας κάτω στο λιμάνι, στο τάδε μαγαζί, θα σε περιμένουν κάποιοι να τους διαβάσεις. Φτάνω κάτω στο μαγαζί, μετά από ώρα βέβαια, γιατί τα παιδιά μου θέλουν παγωτό, θέλουν να δουν κάτι, αυτά. Εντάξει, λέω, δεν πειράζει. Φτάνω στο μαγαζί. Έχει καμιά δεκαπενταριά άτομα μέσα. Ένα κεράκι, κλείνουν τις πόρτες και τα φώτα και μου λένε, πάτερ, από ένα λεπτό εξομολόγησε ο καθένας, μπορούμε? Άλλοι τα μισά ελληνικά, άλλοι τα ολόκληρα. Και λέω, ρε εσείς, λες ο Θεός να φύγει από εκεί και να πήγε από την άλλη μεριά? Εκεί τρέχουν, εκεί κάνουν. Και για δέστε λίγο τώρα και τ' άλλο. Πάει ο Πατριάρχης και λειτουργάει σε όλα αυτά τα μέρη. Έχετε προσέξει ότι είναι γεμάτο κόσμος? Έχετε προσέξει πόσο λαό έχει όταν ρίχνουν το σταυρό στη Σμύρνη ή
Κωνσταντινούπολη, ή όταν πάνε πάνω στην Παναγία Σουμελά, ξέρω τι θα πείτε, ότι είναι από εδώ τουρίστες που πάνε εκεί. Όχι, δεν είναι μόνο τουρίστες, είναι και πολλοί από εκεί. Πώς είναι, τι κάνουν, βαφτισμένοι αβάφτιστοι, τι γίνεται, ξέρει ο Θεός ευτυχώς. Δεν χάθηκαν εκείνα τα προσκυνήματα. Και δεν χάνεται ούτε η πίστη, ούτε η πατρίδα, αν αυτοί που παλεύουν την έχουν στην καρδιά τους. Είχα στο μυαλό μου διάφορα δημοσιογραφικά, αλλά θα ρίξουμε το επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει όμως, αναρωτιέμαι, μάλλον όχι αναρωτιέμαι, ξέρω ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν διάφορους καημούς, τα νέα παιδιά, ενώ από τα γεγονότα που συμβαίνουν. Φερρυπίν, ένα γεγονός που από ό,τι καταλαβαίνω έχει σφραγίσει πολλά νέα παιδιά είναι τα πολύ νεκρά δυστυχήματα, όπως τα Τέμπη, Φερρυπίν, που ήταν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι εκεί. Και όχι τα παιδιά μόνο, όλοι μας βρισκόμαστε απέναντι στο ερώτημα και τι γίνεται ρε παιδί μου, εκείνος ο Θεός τους πήρε όλους εκεί πέρα. Θέλω να πω ότι γιατί οι νέοι άνθρωποι να δεν το αναρωτιόνται αυτό τα νέα παιδιά, γιατί οι νέοι άνθρωποι να είναι έτσι, το παράπονο, το τι γίνεται. Με όλους αυτούς, ή με τη βία στα γήπεδα. Κοίταξε, όλα αυτά, Κωστάκη μου, τα αναρωτιόμαστε όλοι. Α, ναι, γι' αυτό το είπα, ναι. Όλοι τα αναρωτιόμαστε. Γιατί. Και μάλιστα στα Τέμπη, σε εκεί την περιοχή, δεν είμαι από αυτούς που μπαίνουν σε συνωμοσίες οτιδήποτε, αλλά θα πω κάτι. Σε εκεί την περιοχή έχουν γίνει 3 τραγικά μεγάλα δυστυχήματα. Ναι. Έγινε το δυστύχημα με τα παιδιά του ΠΑΟΚ, το λεωφορείο που έφυγε, πριν μπει μέσα στην κοιλάδα των Τεμπών. Δεύτερον έγινε με τα παιδιά με το σχολείο της Βέρειας, με το Μακρυκόρι, πάλι μια εκατόμβη νεκρών. Και τρίτο έγινε τώρα με αυτά τα παιδιά. Το πρώτο που έκανα είναι ότι έτρεξα και στα δύο, το πρώτο ήμουν ακόμα, δεν είχα χειροτονηθεί, δεν είχα αυτά, έτρεξα και στα δύο και ασχολήθηκα με όσο μπορώ να απαλύνω τον πόνο των οικογενειών. Μου ήρθανε πάρα πολύ, μιλάμε, τηλέφωνα, αυτά, παιδιά, διότι στα Τέμπη, ειδικά το τελευταίο, είναι τραγικότατο, υπερτραγικό, φρικτό, φοβερό ότι να χρησιμοποιήσει κανένας για τα παιδιά που χάθηκαν, που φύγαν τελείως. Είναι όμως και εκείνα τα παιδιά που ήταν μέσα και ζήσαν την τραγικότητα, τα οποία πολλά από αυτά δεν δύσκολα επανέρχονται. Είναι πράγματα που θέλει δουλειά. Τώρα, άστο μετά λίγο για τον Άλκη, έχω και εκεί να πω κάτι, γιατί όταν έγινε το γεγονός με τον Άλκη, εγώ σηκώθηκα όρθιος και βγήκα σε όλα τα κανάλια που με ζήτησαν, σε όλα όμως τα μεγάλης εμβέλειας, και μίλησα χωρίς φόβο, αλλά και χωρίς πάθος. Άστο όμως αυτό, έχω κάτι να πω. Ήθελα να πω όμως για τα Τέμπη. Θυμάμαι για τα Τέμπη, τώρα που το λες αυτό, ότι είχε βγει ο Δεσπότης τότε της Λάρισας και είχε πει πράγμα το οποίο εμείς δεν το είδαμε γιατί δεν ήμασταν εκεί. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε, λέει, πώς πέφτουν οι άνθρωποι απάνω άμα πάει ένας παπάς, ένας εκεί. Βεβαίως, και πήγαμε και πέφτουν πάνω στους παπάδες. Λοιπόν, σε αυτό είχα να πω κάτι όμως. Χωρίς να έχει τελειώσει η διαδικασία, χωρίς να έχουν γίνει οι τελικές ανακρίσεις, χωρίς. Αλλά κάπου στα μυαλά όλων μας μένει ότι το συμφέρον πραγμάτων και καταστάσεων θυσίασε αυτά τα παιδιά. Δεν γίναν τα έργα όπως έπρεπε. Έτσι είναι, αλήθεια. Χάθηκαν τα λεφτά. Τι χάθηκαν τα λεφτά. Τι είναι τα λεφτά να χάνονται. Σε τσέπες μπήκαν και σε λογαριασμούς. Αυτή είναι η κατάντια μας όμως. Δηλαδή αυτά τα παιδιά θυσιάστηκαν πού? Στο κέρδος. Κάποιοι κλέψανε, κάποιοι πήρανε, κάποιοι και αφήσανε έτσι εκτεθειμένη την κοινωνία, τα μέσα μεταφοράς κτλ. Τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε. Αυτό που θα ήθελα όμως εγώ και να δικαστώ και το θέλει όλη η κοινωνία και κυρίως οι οικογένειες που χάσαν δικούς τους ανθρώπους. Έχω μια μάνα η οποία μου λέει άνοιξα δυστυχώς το φέρετρο γιατί είμαι γιατρός και νόμιζα ότι θα το αντέξω. Και τι είδα μέσα μου λέει. 2-3 κομματάκια κρέας. 2-3 κομματάκια καμένο κρέας. Αυτό ήταν λέει το κορίτσι μου των 18 χρονών.
Αυτοί θέλουν δικαίωση. Κυρίως όμως τι πρέπει να κάνει η κοινωνία. Να σέβεται το δημόσιο χρήμα και να σέβεται τα έργα. Αν είχαμε σεβαστεί απόλυτα τα έργα, τα λεφτά που πήραμε, τα έργα που έπρεπε να κάνουμε και τους ανθρώπους που βάλαμε εκεί, γιατί στο τέλος, μάλλον από ό,τι καταλάβαμε, βάζαν τον καθέναν εκεί, ήξερε δεν ήξερε, ξέρει δεν ξέρει, και ξέρεις, άμα δεν ξέρει ο μάγειρας να μαγειρέψει καλά, το πολύ πολύ θα φάμε φαγητό, το οποίο δεν είναι πολύ νόστιμο. Αλλά αν ο τεχνικός που έχει την ευθύνη τόσων πραγμάτων δεν ξέρει τίποτα τι του γίνεται, θα θυμίσουμε θυμάτα. Εδώ μπαίνει ένα άλλο θέμα, το οποίο φαντάζομαι ότι απασχολεί και τους νέους ανθρώπους. Πολύ μας απασχολεί. Τι γίνεται με το θάνατο. Γιατί είπες πριν για τους Θεσσαλονικείς, που τους έγραψε εκεί ο Απόστολος Παύλος μεγάλα πράγματα, που περιμένανε, αλλά και κάποιος από αυτούς πέθανε, σκοτώθηκε μάλλον σε κάποιο ατύχημα, καλή ώρα. Και αυτοί πάθανε κρίση απιστίας. Τι γίνεται εδώ, εμείς περιμένουμε να έρθει ο Χριστός και αυτός σκοτώθηκε. Πρόσεσε λίγο. Θέλω να πω ότι η στάση μας απέναντι στο θάνατο είναι πάντοτε ένα ένιγμα και πιστεύω ότι και τους νέους ανθρώπους τους απασχολεί, έτσι δεν είναι? Όχι τους απασχολεί. Είναι μια πρόκληση. Όχι τους απασχολεί. Είναι μια πρόκληση. Αν θέλεις, ο θάνατος είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Ο μεγαλύτερος φόβος. Ο έσχατος εχθρός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερος φόβος, διότι όλα τα κακά καταλήγουν εκεί που ο άνθρωπος φεύγει. Ο θάνατος. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Το οποίο είναι φοβερό παράδειγμα πώς ένας άνθρωπος εκεί που φοβόταν και ούρλιαζε γιατί καταλάβαινε ότι πεθαίνει, πώς γαλήνεψε τόσο πολύ και έφυγε χωρίς να το πάρει, θα πάρει κανένας. Στην προηγούμενη ενορία μου, στον Τρίλοφο που ήμουνα, ένα παλικάρι είχε τον πατέρα του. Το βλέπω καλοκαίρι καιρός, ήξερα ότι δουλεύει ο νεαρός σε ένα νησί του Αιγαίου, στη Μύκονο, και τον βλέπω εκεί ούλιο μήνα. Του λέω, ρε εσύ, έχετε δουλειά, έφυγε. Όχι, μου λέει, είναι ο πατέρας μου στα τελευταία. Τι λες, δεν του λέω. Καλπάζοντας καρκίνο φεύγει. Θέλω, λέει, μία χάρη από σένα. Ή μάλλον, λέει, μου λέει δύο. Μία χάρη, λέει, να έρθεις να μου τον κοινωνήσεις και μία να τον εξομολογήσεις οπωσδήποτε. Έχει ένα κρίμα μεγάλο, λέει, και δεν μπορεί να βγει η ψυχή του. Έτσι μου πω, το παλικάρι. Του λέω το πρώτο για τη Θεία Κοινωνία, πάμε τώρα. Τώρα, μπήκαμε στο ναό. Πήραμε τη Θεία Κοινωνία που έχουμε για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά το άλλο πρέπει να το θέλει. Δεν στο υπόσχομαι. Θα προσπαθήσω όμως. Μπαίνω λοιπόν στο αυτοκίνητο, πάμε απ' έξω από την αυλή, ακούω τα φουγκιτά, τις φωνές. Να σε σκίσει την καρδιά μου, σφώναζε από τον πόνο του. Λέω, πονάει ο άνθρωπος. Μπαίνω μέσα. Του μιλάω, του λέω, ήρθα, προσπαθώ να μην πω ονόματα, ήρθα, του λέω, καλώς τον παπά, ήρθα να σε μεταλάβω, να σε βοηθήσω, Χριστούλης, να γίνεις καλά. Καλά. Έχουμε και τίποτα να πούμε, του λέω, καμιά εξομολόγηση. Όχι, παπά, πονάω πολύ, φύγε, κοινώναμε και φύγε, πάρε, το χάσαμε το παιχνίδι. Την ώρα που τον κοινωνάω σκέφτομαι, λέω, θα κάτσω λίγο όμως. Τον κοινωνάω αργά, αφήνω τη Θεία Κοινωνία σε ένα κομωδίνο και γονατίζω μπροστά στο κρεβάτι, προς τον ήταν ξαπλωμένος. Και αρχίζω και τον χαϊδεύω στο πρόσωπο. Τον χαϊδεύω, του μιλάω γλυκά, δεν του λέω τίποτα, ούτε θρησκευτικά, ούτε εξομολόγηση, ούτε θεός, ούτε τίποτα. Χαζά πράγμα. Περνάει κανένα τέταρτο, 20 λεπτό έτσι, τον αγκαλιάζω, τον φυλάω κλικά και του λέω, άντε να γίνεις καλά, να έρθω, να πιούμε ένα τσίπουρο και να τα πούμε. Δεν μου μιλάει καθόλου, με κοιτάει στα μάτια, δεν μου λέει τίποτα. Τον κοιτάω, φεύγω. Πριν πω στο αυτοκίνητο, πόση ώρα έκανα να ανεβώ τις σκάλες, ήταν στο ημιυπόγειο, να πω στο αυτοκίνητο. Με φωνάζει νύφη. Παπα Χρήστο, έλα αν θέλεις, ο παπάς σε θέλει λίγο. Α, λέω, δόξα τω Θεώ. Γυρίζω και τι μου λέει.
Δίδαγμα, ρε εσείς, δίδαγμα για όλους μας είναι αυτό. Τι μου λέει. Ρε παπά, σ' όλη μου τη ζωή. Και μικρός και μεγάλος και παντρεμένος, ούτε η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τη μάνα μου, το πατέρας μου. Δεν με αγκάλιασε και με χάιδεψε έτσι κανένας στο πρόσωπο. Είσαι ο πρώτος. Σε ευχαριστώ. Και μετά μου λέει την εξομολόγηση. Φύγαν όλοι από μέσα και μου είπε όντως ένα από αυτά βαρύ είχε συμμετάσχει στον εμφύλιο στην παρέα της μιας πλευράς να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Τον ξαναγκαλιάζω, το χαϊδεύω λίγο, το διαβάζω την ευχούλα και φεύγω. Άκου τώρα παρακάτω όμως το αποτέλεσμα. Απαντάει στην ερώτησή σου μόνο του. Πρωί-πρωί χτυπάνε το τηλέφωνο, παπά, ο παπάς μας έφυγε. Λέω θα έρθω, ετοιμάστε το να το διαβάσω. Πηγαίνω και τι μου λένε. Ρε παπά, τι τον έκανες, τι του είπες. Του έδωσες. Τι έγινε. Δεν ξαναβόγγιξε όλη τη νύχτα. Δεν ξαναμίλησε, δεν ξαναβόγγιξε για την αρρώστια του. Ξυπνούσε λέει ήρεμα και μας είπε κάποιες στιγμές σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ πολύ και ξανακοιμήθηκε. Να πείτε στον παπά Χρήστο τον ευχαριστώ και τον αγαπώ. Τι ώρα έφυγε. Πώς έφυγε. Δεν το νιώσαμε. Τι νίκησε το χάδι που μπόρεσε και καθάρισε την καρδούλα του και πήρε το δρόμο πλέον ήσυχα να φύγει, όμορφα να φύγει. Γιατί οι Άγιοι δεν φοβήθηκαν τα μαρτύρια, γιατί είχαν καθαρή ψυχή και το Χριστό μέσα τους. Έτσι είναι, βέβαια. Εμείς που θέλουμε να ζήσουμε για τα συμφέροντα της γης όμως, είμαστε κολλημένοι στα υλικά, στον πλούτο, στην καλοπέραση, σε τούτο, σε εκείνο, στο ένα, στο άλλο, φοβόμαστε μη φύγουμε και χάσουμε αυτά. Ενώ αυτός πλέον που θα καθαρίσει την ψυχή του και θα τα βρει με τον εαυτό του και με τον Θεό του και με τους γύρω του, φεύγει ήσυχα. Έχω δει να φεύγουν Άγιοι. Όχι Άγιοι μόνο από αυτούς που ονοματίσαμε. Τη γιαγιά μου, το πνευματικό μου. Ο πνευματικός μου όταν μπήκα και τον είδα ξημερώματα και μετά που λίγο έφυγε από τη ζωή. Έλαμπε τόσο πολύ στα μάτια του. Χωρίς κανένα φόβο έλαμπε και χαμογελούσε. Γιατί ήξερε ότι μας βλέπει για τελευταία. Ίδιος θάνατος, αλλά σε άλλες συνθήκες. Ο ένας ή ο άλλος. Και εκείνος ο ανθρωπάκος, πολύ θα παιδεύονταν και δεν θα έβγαινε η ψυχή του, γιατί ένιωθε ότι κουβαλούσε κάτι που δεν τον βόλευε που φεύγει. Θάνατος. Είπε και 2-3-4 άλλες αμαρτίες. Εντάξει. Αλλά είπε εκείνη που ήταν ατελείωτο βάρος. Δυσβάστα. Να σου πω τώρα κάτι. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία είναι ένα είδος, τι να σου πω τώρα, ένα είδος αναλγητικού που παίρνουμε σαν να παίρνουμε μορφήνη για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που λέγαμε. Μια αρρώστια, ένα θάνατο και το δικό μας το θάνατο βέβαια, αλλά καμιά φορά πιο σκληρό είναι όταν φεύγει ένας άνθρωπος δικός σου, τον αγαπάς και σου λείπει. Και όσο πιο νέος και είναι. Σου λείπει και όσο πιο νέος είναι. Δεν ξέρεις, ώρες μπορεί και να παραφρονήσει ο άνθρωπος αν του συμβεί να είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δικός του και να κοίταξε, φύγει. Κοίταξε. Τελικά πώς... αυτό είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πίστη μας, η Εκκλησία είναι απλώς ένα αναλγητικό, ένα αγαπάκι που παίρνουμε για να είμαστε ήρεμοι. Και... ή είναι αληθινή λύτρωση, πώς να το πω. Αν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε κάποια τροπάρια που λέει στην εξόδια ακολουθία, τι ωραία φράση. Εξόδιος δηλαδή που φεύγει από εδώ,
Αλλά δεν χάνεται ο άνθρωπος. Κάπου περπατάει και πάει. Πού πάει? Εκεί που τον έφτιαξε ο Δημιουργός, τον παράδεισό του. Και πάει στον παράδεισο. Και πάει στον παράδεισο για να ξαναζήσει αυτά που θα ζούσε αν ο Αδάμ και η Εύα δεν έπεφταν. Τι λέει εκεί? Ένθα ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Δεν υπάρχει εκεί πόνος. Δεν υπάρχει λύπη, δεν υπάρχει στεναγμός. Αλλά ζωή ατελεύτητος. Είμαστε στην αγκαλιά του Θεού. Το μαρτύριο, λέει ο Άγιος Μωυσής ο Αιγύπτιος, νομίζω, ή ο Άγιος Μακάριος, ένας από τους δύο Αγίους στον Ευεργετινό, λέει εκεί μιλώντας με το κρανίο ενός ειδωλολάτρη και του λέει τι είναι, λέει, η κόλαση. Εκεί του λέει κάτι πιο φρικτό από αυτό που εμείς ζωγραφίζουμε, φωτιές και καζάνια κτλ. Το μαρτύριο της απόλυτης μοναξιάς. Κανένας, λέει, δεν βλέπει κανέναν. Κανένας δεν ζει κανέναν. Κανένας δεν μιλάει με κανέναν. Κανένας δεν επικοινωνεί ποτέ με κανέναν. Και αυτό είναι το χειρότερο μαρτύριο. Τα βάσανα, λέει, όλα. Δεν τα περνάμε, λέει, όλοι μαζί. Ενώ στο παράδεισο είναι όλοι μαζί. Το μαζί είναι ο παράδεισος. Το υπέροχο μαζί, που είναι όντως υπέροχο το μαζί. Αυτό είναι ο παράδεισος. Τώρα, η κόλαση είναι ο διάβολος που δεν ξέρει να ζει με κάτι. Ο διάβολος, ποιος είναι ο πόνος του, ποιο είναι τα βασανά του, και αυτός μόνος του ζει. Γι' αυτό και δεν θέλει να είμαστε αγαπημένοι, τα ζευγάρια, οι φίλοι, οι άνθρωποι, οι συνεταίροι, τα έθνη, οι λαοί, οι κοινωνίες, δεν να είμαστε αγαπημένοι. Και δεν θέλει να είμαστε χαρούμενοι, γελάω. Φυσικά, μα το είπαμε πριν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Άγιου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η χαρά, η ειρήνη, βέβαια. Τώρα εκεί ο ύμνος ο υπέροχος της αγάπης και της χαράς που είναι εκεί στην προς Κορινθίους. Τι υπέροχο. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει. Η αγάπη όταν την πάρει ο άνθρωπος και την κερδίσει ως δώρο Θεού, ουδέποτε εκπίπτει. Ποτέ δεν φεύγει, ποτέ δεν χάνεται. Πάντα υπάρχει. Σταθερή αξία. Αυξανόμενη. Ναι. Λέγαμε να πούμε κάτι και για τον Άλκη και με την ευκαιρία να πούμε έτσι και κάτι γιατί ξεκινήσαμε, να κηρύσουμε μάλλον εκεί που ξεκινήσαμε για να... Γιατί να πω την αλήθεια, δεν ξέρω και πώς μπορούμε να κλείσουμε μια τέτοια συζήτηση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε όλο το βράδυ εδώ πέρα και να λέμε και να λέμε. Στα γήπεδα, ωραία. Ή και στα σχολεία σήμερα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά επεισόδια. Βία. Τα παιδιά, πολύ βία. Γιατί? Γιατί? Καταρχάς, κανένας δεν σκέφτεται ότι η βία προέρχεται από αυτό που βλέπουν τα παιδιά. Mm-hmm. Αν έχουμε δει όλοι τι παίζουν τα παιδιά μας στα παιχνίδια, θα τρομάζαμε. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν μικρά τα δικά μου και τους έλεγα, παιδιά, τι βλέπετε? Σκοτωμούς, σκοτωμούς, σκοτωμούς. Βία, βία, βία. Ξεσκίσματα, ξεσκίσματα, βγαίνοντας σωθικά να κάνω. Και λέω, όταν το παιδί των 10, των 12, των 8, των 18, των 15, αυτές παίζοντας μεταξύ τους στην τηλεόραση, ο ένας ποιος θα σκοτώσει τον άλλο πιο γρήγορα. Τότε το σκοτωμό τον έχουν εύκολο. Σου λέει, εύκολο γίνεται. Τώρα, από εκεί και πέρα και σε μια κοινωνία που δεν σκορπάει αγάπη. Αυτό θέλω να πω. Όταν δεν αγαπάει, αυτό, όταν δεν αγαπάει αυτό, καθόλου. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι το τελευταίο. Όταν δεν αγαπάει καθόλου η μαμά τον μπαμπά και ο μπαμπάς τη μαμά. Έτσι. Όταν δεν αγαπάμε το σόι συνήθως, μην μιλάτε σε αυτόν, μην μιλάτε σε εκείνον, μην μιλάτε στο θείο, μην μιλάτε στον ξάδερφο. Γιατί κάτι συμφέρον χαζό έγινε κάποια στιγμή και μας πάτησε στον κάλο. Όταν αυτά όλα, όταν ήμουν καθηγητής στο σχολείο, είχα ρωτήσει κάποια στιγμή τα παιδιά, τώρα εδώ συγγνώμη δάσκαλοι και καθηγητές, συγγνώμη δεν εννοώ εσάς. Όχι, δεν εννοώ εσάς. Άλλους δασκάλους και καθηγητές εννοώ. Ρωτούσαν λοιπόν,
Αν στο σχολείο, εδώ στην αυλή, σας δουν οι καθηγητές να κλαίτε. Να κλαίτε. Τι πιθανότητες έχετε να σας αντιμετωπίσουν. Τα παιδιά, ξέρεις τι μου είπαν. Από τους 80 που είχαμε εκεί και ήταν μεγάλο το σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο στην ίδια αυλή, ίσως και παραπάνω από 80 ήμασταν. Από τους 80, οι 5-6 λέει θα νοιαστούν πολύ, θα μας πάνω στην αγκαλιά, θα μας ρωτήσουν, θα ενδιαφερθούν και ό,τι πρόβλημα τους πούμε θα ακολουθήσουν να βοηθήσουν ό,τι γίνεται. Καμιά δεκαριά λέει ακόμα θα ψευτονιαστούν. Μια μεγάλη αποστολή θα προσπεράσει, θα ακούσει αλλά δεν θα νοιαστεί. Και ένα ποσοστό λέει θα τσατιστεί και όλο γιατί του χαλάμε την ησυχία. Τραγικό. Αυτή είναι η κοινωνία. Τραγικό, ναι. Ποιος νοιάζεται αυτή τη στιγμή για τους νέους. Όταν έγιναν τα γεγονότα του Άλκη και του παιδιού μετά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και πριν άλλα γεγονότα, εγώ βγήκα και μίλησα. Και μίλησα σκληρά. Και είπα κάτι το οποίο είναι αλήθεια. Ας έρθουν οι πρόεδροι των ομάδων και τα συμβούλια να μου πούνε και να μου αποδείξουν ότι είναι ψέματα. Και θα τους αποδείξω πολύ γρήγορα εγώ την αλήθεια. Ότι αυτά τα παιδιά που επιτέθηκαν και σφάξανε, η ομάδα τους ήξερε. Και ίσως είχαν και κολλητηλίκη μαζί. Αλήθεια, οι ελληνικές ομάδες, για να ρωτήσω λίγο, όλους αυτούς που μας ακούνε, οι ελληνικές ομάδες ενδιαφέρονται να έχουν όλους τους φιλάθλους ή να έχουν στρατούς κρούσεως για να τους προστατεύουν τους προέδρους και τους συμβούλια από τις ανομίες τους. Ή μπορεί να μου πει κανένας ότι πίσω από τις ομάδες δεν κρύβονται ανομίες και ιστορίες και το ένα και το άλλο. Αυτά πρέπει να φύγουν από την κοινωνία. Αυτά είναι. Πρέπει να πάμε στο γήπεδο και να απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερ στηρίζεται σε στρατούς παρανόμων. Είσαι εκεί, λέει, αν παρανομήσει οτιδήποτε ο φύλαθλος, η ίδια η ομάδα δεν το επιτρέπει να ξαναμπεί στο γήπεδο. Τέλειωσε, παιδί μου. Εντάξει, έχουν και εκεί προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι τώρα, να παίζεται η μπάλα στο γήπεδο. Ως προς τα παιδιά του σχολείου, δεν στο κρύβω, με τρομάζει και εμένα. Οι τελευταίες πληροφορίες μου, που είμαι και καθηγητής και λίγο μπορώ και διαβάζω περισσότερο τι γίνεται στα σχολεία, δεν μου δίνουν πολύ ελπίδα ότι εύκολα θα σε κολλήσει αυτό. Έγινε εκεί σε ένα σχολείο. Χτυπήσαν ένα παιδί πολύ βάρβαρα. Είδα φωτογραφίες του. Να έχει πριστεί ολόκληρο γιατί το κλωτσούσανε. Το κλωτσούσανε μια συμμορία αγοριών και κοριτσιών. Τα αγόρια τον κλωτσούσαν στο κεφάλι και τα κορίτσια τον κλωτσούσαν στα γενετικά του όργανα. Για ποιο λόγο, όσο και ρώτησαν τους γονείς, δεν ξέρανε να μου πούνε. Το τραγικό, ξέρεις ποιο είναι όμως. Ότι η μάνα τι είπε. Θα βρω να πληρώσω εγώ να τους κάνουνε μαύρο στο ξύλο. Αντεκδίκηση. Δηλαδή να πληρώσει αυτό. Είναι ακόμα χειρότερο. Πρέπει η κοινωνία να δουλέψει. Σχολές γονέων, εκπαίδευση καθηγητών, να διαγνώσουν το πρόβλημα. Κάποτε σε σχολείο που ήμουνα, έπιασαν μπροστά μου σκονάκι. Σκονάκι όχι για αντιγραφή, σκονάκι για ουσίες. Για ουσίες. Το πιάσα, το πήρα και το πήγα στον διευθυντή. Και μου λέει ο διευθυντής, τώρα τι μου το έφερε σε μένα. Ξέρεις, θα μπλέξουμε. Και τι με νοιάζει του εμένα που θα μπλέξουμε. Και τι να κάνω, ό,τι δεν κατάλαβα ή να τα αφήσω ό,τι δεν κατάλαβα. Δεν μου απάντησε. Και όταν είπα να πάει στο σύλλογο το θέμα δεν το πήγε. Μου λέει, θα φωνάξω ένα αστυνομία και σου κάνω αυτό που θέλω. Και ο σύλλογος δεν συζητήσαμε τίποτα. Γιατί, για σκονάκι. Και όχι σκονάκι είπαμε για να αντιγράφουμε. Για ουσίες, ναι. Ναι, καμιά φορά σκέφτομαι και την τραγική θέση για να πάμε στην άλλη πλευρά.
Είδες που έγινε τελευταία αυτό με τη φωτοβολίδα που χτυπήθηκε ένας αστυνομικός κτλ. Η τραγική θέση του παιδιού αυτού. Ή των παιδιών αυτών. Όλοι, ναι, ναι. Μα και αυτά τα παιδιά που μαχαιρώσανε. Και αυτά, μα γι' αυτό όταν λέω η κοινωνία πρέπει να τα δει όλα αυτά με πολύ δύναμη. Και πρέπει να τα δει και η Εκκλησία και η κοινωνία. Όλοι μας πρέπει να τα δούμε. Μη κοιμόμαστε ότι άστο να πάει το πράγμα. Όχι, εγώ δεν είμαι από αυτούς που άστο να πάει. Σίγουρα δεν με συνέφερνε, πω τι φράση είπα, χαζή. Δεν με συνέφερνε να μιλήσω για τον Άλκη που ήταν της άλλης ομάδας και τον μαχαίρωσαν παιδιά του ΠΑΟ. Τι λέτε καλέ. Μου το είπε κάποιος. Τι λες ρε πάτερ. Γιατί βγήκε. Εγώ τους φώναξα μετά. Λέω και μόνο που το είπατε είναι ντροπή σας. Ντροπή σας. Μας νοιάζει να είναι παιχνίδι αγάπης η κοινωνία. Και αυτό θα γίνει αν η οικογένεια, η παιδεία, η κατήχηση της Εκκλησίας έχει στόχους. Μήπως τα παιδιά αυτά καταλήγουν στη βία γιατί δεν υπάρχει αυτό το χάδι που σου είπε εκείνος ο άνθρωπος. Φυσικά. Εσύ τι πιστεύεις ότι τα περισσότερα παιδιά σήμερα ζουνε χάδι. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο τα μηχανήματα που τα αγριεύουν, είναι ότι δεν υπάρχει και... Ζουνε χάδι. Όχι. Πάρα πολλά παιδιά δεν ζουνε χάδι. Mm. Δεν με έχει αγκαλιάσει κανένας. Έρχονται σε μένα και χώνονται στην αγκαλιά μου με τις ώρες. Με τις ώρες. Κανένας δεν με αγκάλιασε, ρε πάτερ. Ει γονείς, αγκαλιάστε τα παιδιά σας. Μοιαστείτε, μιλήστε τους με αγάπη, με κατανόηση και θα τη βρείτε την άκρη. Μην τα δικάζετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί συνήθως αυτό κάνουν. Προσευχηθείτε. Άσε τώρα για την προσευχή, την έχουμε χάσει όλοι. Όλοι την έχουμε χάσει την προσευχή. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε κάπως έτσι. Όπως είπα, μπορούμε να μιλάμε τώρα εδώ πέρα με τις ώρες. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και σας ευχαριστώ γιατί μου αρέσει να μιλάω για αυτά τα θέματα. Βγαίνει ό,τι βγαίνει από την καρδιά μου, από την εμπειρία μου, από την εξομολόγηση, από τις οικογένειες, από τον πόνο της κοινωνίας. 2-3 πραγματάκια να μην χαθούν. Η αγάπη, η χαρά και η ελπίδα. Η αγάπη, η χαρά και η ελπίδα. Να μην χαθούν αυτά. Αν δεν χαθούν αυτά, θα τη βρίσκουμε την άκρη. Αν χαθεί όμως η αγάπη, η χαρά και η ελπίδα, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Και δυσκολευόμαστε όλοι, όχι μόνο τα παιδιά. Φυσικά. Όλοι. Ευχαριστούμε και πολύ. Και κυρίως την ελπίδα καλείται και την αγάπη και τη χαρά να τα διδάξει η Εκκλησία. Προχθές μου έφερε κάποιος τη λιτάνευση των φώτων από μια Μητρόπολη, δεν από πια. Και μου λέει δες τους όλους σε όλες τις φωτογραφίες. Πόσο αυστηρή είναι. Και τι μου είπε αυτός που δεν έχει σχέση πολύ με την Εκκλησία. Ρε πάτερ μου λέει, όταν πριν λίγο επικαλέστηκες φως, φώτων, έτσι του ήρθε η λέξη, το φως των φώτων. Γιατί βγαίνεις από την Εκκλησία και δεν χαιρετάς τον κόσμο. Κοιτάς μπροστά να πας στην παραλία, να ρίξεις το σταυρό και να τελειώσεις. Τρόμαξε γιατί το μελέτησα. Θα ήταν καλό να το μελετήσουμε αυτό. Θα ήταν καλό να μελετήσουμε τι, πόσο χαρούμενοι ζούμε τη Θεία Λειτουργία. Ας πω ένα παράδειγμα. Ήρθε μια φορά ένας μαυράκος δεσπότης από την Νότια Αφρική για να λειτουργήσουμε μαζί στην προηγούμενη ενορία. Φαινόταν σαν να ήταν 25χρονος. Πόσο χρονών ήταν δεν ξέρω. Φαινόταν πάντως μικρός. Διδήκαμε, ήξερε ελληνικά γιατί είχε σπουδάσει εδώ. Και κάποια στιγμή μέσα στο ιερό και ήμασταν στην Αγία Τράπεζα κοντά 2-3 ιερείς, ένας διάκονος και ο δεσπότης. Κάτι έγινε μέσα στο ιερό και εγώ γύρισα αυστηρός, έτσι κάτι σπάσαν, κάτι έγινε.
με πιάνει από το χέρι, με τραβάει και μου λέει, Χριστάκη, εδώ είναι ο Χριστός, εδώ είναι η αλήθεια, εδώ είναι το μεγαλείο, άστα αυτά, δεν πειράζει. Μετά ήρθε σπίτι, καθίσαμε τις ώρες, τον ταΐσαμε, φάγαμε, μιλούσαμε, κάναμε. Μου λέει, εμείς στην Αφρική τη λειτουργία τη θεωρούμε γλέντη κάθε φορά. Και λέω, εσείς αυτοί οι μαύροι με τα 1501 προβλήματα, με τη φτώχεια, με τη δυστυχία, ακόμα και έλλειψη νερού, τα ζουν όλα. Σε ναούς που είναι χώμα κάτω, με καλάμια, καλάμια πάνω, καλάμια. 45 βαθμούς, μύγες ατελείωτες, αυτοί τα ζουν. Εμείς τα ζούμε, όχι. Άμα για... έχουμε κρεμασμένη προβοσκίδα, γι' αυτό είμαστε κακομύριδες. Έτσι είναι, ναι. Χαμόγελο, αγάπη και χαρά. Γεια σας.